Να είμαστε και πάλι, πιστοί στο ραντεβού, αιώνιο podcast νούμερο 12. Είμαι ο Γιάννης Ράμας και έχω πάντα δίπλα μου το Μιχάλη Στεφάνου, απλά όχι από τη Βαρκελόνη. Οπότε... Μην νιώθεις λίγο πιο κοντά, ε. Αλίμονο. Μόνο στην κατάταξη δεν σε νιώθω πια κοντά. Εντάξει. Δικαιούσε τώρα, τι να κάνω. Έπρεπε. Δεν θα πω τίποτα. από το εξωτικό κερατσίνι, λοιπόν. Έτσι. Και εγώ στην εξωτική ψέλη. Δεν πήγα γραφείο αυτή τη φορά να γράψω, γράφω από το σπίτι κι εγώ. Να πω, είναι τσαγκάρο Δευτέρα. Η ώρα είναι, έχει πάει περίπου, τι ώρα, κοντεύει μία. Και αισθάνομαι ότι είναι Παρασκευή. Τα έχω κάνει όλα από το πρωί. Έχω ξυπνήσει 8 η ώρα, που είναι βάρβαρο ξυπνήμα για μένα. Και αισθάνομαι ότι είναι Παρασκευή. Το μόνο που δεν ξέρω είναι τα αποτελέσματα των παιχνιδιών των ελληνικών ομάδων. Τι έκανε ένα την Πέμπτη και τι έκανε όλη την Παρασκευή, έτσι. Α, ναι, τώρα δεν τα θυμάσαι. Θες να τα λέμε δηλαδή. Να μην τα Όχι, λέω, είμαι την Παρασκευή, αισθάνομαι ότι είναι Παρασκευή μπροστά, 4 μέρες. Α, 4 μέρες, εντάξει. Και αφού είναι Παρασκευή, θα έπρεπε να ξέρω τι έχει γίνει στο Ολυμπιακός Μακάμπι και στο Παναθηναϊκός Παρτιζάν. Μόνο αυτό δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχεις μείνει ακόμα στην προηγούμενη εβδομάδα και δεν θα ήταν και παράλογο. Γιατί... Όχι, αυτά τα θυμάμαι, εντάξει, δεν έχω γεράσει και τόσο. Ελληνική πραγματικότητα λέει ότι ο Ολυμπιακός έκανε την προηγούμενη εβδομάδα 0-4 και ο Παναθηναϊκός 4-0. Ναι. Είναι αυτό, το έχει πει Παντή. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία οι δύο. Θέλω να πω ότι το αποτέλεσμα του ενός επηρεάζει και την ψυχολογία, ειδικά στον κόσμο, του Καλά, άλλου. Ναι, εννοείται. Οπότε, γι' αυτό είπα. 4-0-4 ήταν. Δεν το καταλαβαίνω γιατί πρέπει να επηρεάζει την ψυχολογία. Το βλέπω όμως στα σχόλια και λέω, κοίτα να δεις τώρα, είναι π.χ. ο άλλος τέταρτος στη βαθμολογία και κάθεται και τον νοιάζει τι κάνουν οι υπόλοιποι. Γιατί δεν το χαίρεται. Γιατί λοιπόν, πρέπει να βάλει μιζέρια στη χαρά του μέσα. Δεν το έχω καταλάβει. Οι προπονητές λένε ότι αμέσως ότι πρέπει να ξεχάσουμε το αποτέλεσμα και να πάμε παρακάτω. Οπότε αυτό με συμφέρει να κάνω και εμένα. Και να πάμε παρακάτω. Έτσι. Και τι έχει παρακάτω. Λοιπόν, πάμε στα γρήγορα. 18 Γενάρη. Όχι, εντάξει. Ολυμπιακός, κατευθείαν στο ψητό. Ολυμπιακός Μακάμπι 9 και 4. Και όχι 9 και 5 που μου τα βάζουν εκεί λόγω Ισραήλ. Κάτι φορές. Και ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή. 19 του μήνα, 9 και 4, μεγάλο παιχνίδι πάλι στο ΆΚΑ, Παναθηναϊκός Παρτιζάν. Πάμε στα δικά σου, γρήγορα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι επειδή ο Ολυμπιακός είχε έρθει στα μέρη μου, Βαρκελόνη και Βιτόρια, και είχα ευκαιρία να ταξιδέψω με την ομάδα και να είμαι μαζί, πρέπει να μεταφέρω έτσι λίγο και το κλίμα. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει... όχι τόσο μεγάλη ισοστρέφεια, οπωσδήποτε τα αποτελέσματα που ήταν αρνητικά, ο Ολυμπιακός πίστευε ότι προερχόμενος από 4 συνεχόμενες νίκες είναι σε καλή κατάσταση και θα πάρει κάποιο παιχνίδι. Όσο η εικόνα των παιχνιδιών, το ότι λήγησε και πάλι στο δεύτερο ημίχρονο, με την Παρτιζάν βέβαια το γύρισε στο τέλος, αλλά δεν άντεξε οι παίχτες που... έτρεξαν αυτό το comeback, τέλος πάντων, στο τέλος είχαν μείνει από δυνάμεις. Στη Βιτόρια ο Ολυμπιακός έδειξε πολύ κακό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο. Υπάρχουν θέματα που ψάχνουν λύσεις. Είναι μια κρίσιμη περίοδος που ξεκινάει για τον Ολυμπιακό. Η βαθμολογική του θέση πλέον δεν του επιτρέπει να έχει περιθώρια. Υπάρχουν παιχνίδια που είναι νίκη-νίκη. Ένα από αυτά είναι με τη Μακάμπη. Και εξηγούμε, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 11 νίκες 10 ήττες. Είναι στην 7η θέση. Και ουσιαστικά είναι και στη 10η. Δηλαδή υπάρχουν 4 ομάδες με αυτό το ρεκόρ. Και είναι ουσιαστικά η βάση για τα play-in και πάνω. Το θετικό ρεκόρ. Πλέον είμαστε... όσο περνάει η διοργάνωση, θετικό ρεκόρ σημαίνει προχωράς, αρνητικό σημαίνει μένεις πίσω. Γιατί η Βαλένθια που είναι 10η έχει 10-11. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει χάσει κάποιες ισοβαθμίες δεδομένα, όπως από την Μπασκόνια, όπως από την Μονακό, αλλά έχει μπροστά του, όπως από την Μπαρτσελώνα, δεν νομίζω ότι θα συναντηθούν, αλλά οφείλουμε να το πούμε γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Έχει όμως μπροστά του την ευκαιρία και είναι και ευκαιρία και υποχρέωση, αν θέλει να μην μπει σε περιπέτειες συνέχεια, να πάρει κάποιες ισοβαθμίες.
Μία από αυτές είναι με την Μακάμπη, που την έχει κερδίσει στο εκτός έδρας παιχνίδι στο Βελιγράδι και θέλει τώρα να διπλώσει τις νίκες του και να την έχει οπωσδήποτε από κάτω σε περίπτωση που βρεθούν μαζί. Άλλη μια τέτοια περίπτωση είναι η Φενέρ, με την οποία έχει χάσει ένα καλάθι στο τέλος και την έχει στο σεφ. Άλλη μια τέτοια περίπτωση είναι ο Παναθηναϊκός, τον οποίο έχει κερδίσει 10 πόντους στο ΆΚΑ και τον περιμένει στο σεφ. Ναι, αλλά δεν μετράει η παράταση εκεί. Όποιο κερδίσει με ένα πόντο το έχει πάρει. Ναι, 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 σωστό. Δηλαδή σωστό. Πρέπει να νικήσει. Δεν είναι απλά... Ναι. Ναι, να νικήσει, απλή νίκη. Ναι, απλή νίκη. Σωστό. Πρέπει να. Να το κάνει το ίδιο με την Virtus, την οποία επίσης έχει χάσει το καλάθι, και μένει και η Παρτιζάν, την οποία κέρδισε στο ΣΕΦ στην παράταση. Αυτό είναι το πιο δύσκολο, γιατί το δεύτερο παιχνίδι είναι στο Βελιγράδι. Όμως αναφέρω τα παιχνίδια με τα οποία ο Ολυμπιακός έχει νίκες και, ή έχει ήττες στον πόντο και περιμένει τους αντιπάλους στο ΣΕΦ. Αυτά τα παιχνίδια, κάποια από αυτά ή τα περισσότερα, πρέπει ο Ολυμπιακός να τα πάρει, ώστε με αυτές τις ομάδες που βρίσκονται, που βράζουν λίγο πάνω, λίγο κάτω στο ίδιο καζάνι μαζί του, να έχει κάποιες ισοβαθμίες, να έχει κάποια όπλα δηλαδή. Γιατί φαίνεται ότι η μάχη θα δοθεί μέχρι το τέλος για το πλασάρισμα και για την πρόκριση, αλλά πλέον τα περιθώρια έχουν στενέψει. Στον Ολυμπιακό, να σε ρωτήσω λίγο. Ναι. Είπες και εσύ, ο Ολυμπιακός έχει 11-10 και είναι ή 7ος ή 10ος ακόμα. Έχει όμως θετικό ρεκόρ εσύ. Έχει θετικό ρεκόρ. Δηλαδή, θέλω να πω, αν είχε αρνητικό ρεκόρ, όπως έχει τύχει μέσα στη χρονιά, κάποια στιγμή, θυμάμαι όταν είχε χάσει από την Πασκόνια πάλι, είχε πέσει στο 4-5, στο 3-4, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, πώς τα κάναν όλοι. Ναι. Δηλαδή, και βλέπεις την εικόνα ότι υπάρχουν παιχνίδια, πόντους δεν τζουλάει η ομάδα, δεν ρολάρει. Έχει όμως 11-10. Ισχύει αυτό που λες, ισχύει αυτό που λες. Είναι μια ρεαλιστική απεικόνηση της πραγματικότητας και η πραγματικότητα λέει ότι ο Ολυμπιακός είναι μέσα στο κυνήγι και της εξάδας και πολύ περισσότερο της οχτάδας και της δεκάδας. Γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι τα play-in, άλλο να είσαι 7-8, άλλο να είσαι 9-10. Έτσι? Ναι, ναι. Έχει μεγάλη, όταν είσαι 7-8 έχεις δύο ευκαιρίες. Και η μία θα είναι στην έδρα σου, να πας στα play-off. Στο 9-10 μπορεί να έχεις μία ευκαιρία να χάσεις και έγιες. Και, ή πρέπει να κάνεις δύο νίκες. Να κερδίσεις δηλαδή και στο 9-10 το παιχνίδι και μετά με τον χαμένο του 7-8. Άρα έχει διαφορά αν θα είσαι play-in από το 7-8 ή από το 9-10. Να το έχουμε υπόψη, ναι, μας. Ναι, ναι. Απλά εγώ το λέω... Και... Ναι. Σκέψου τώρα, κερδίζεις τη Μακάμπη Ολυμπιακός, την έχεις στο 2-0. Αυτομάτως πάει έκτος, okay, και κουβαλάει ένα 2-0 που τη Μακάμπη όλοι κάποιοι θα την πετύχεις. Έχει να πάει μετά, έχει να πάει μετά στη Μαδρίτη. Έχει να πάει μετά, okay, στη Μαδρίτη. Ασχέτως προβλημάτων η Ρεάλ. Όλοι έχουν κάπου να παίξουν δύσκολα. Δηλαδή αν βγάλεις την ουρά στον πάτο, όλα τα μπάτια είναι δύσκολα. Βλέπεις και τις βαθμίες, δηλαδή σπάει μια ισοβαθμία και γίνεται μια άλλη. Αλλά μια νίκη τώρα με στο σεφ με τη Μακάμπη, ξαναπέρνει τα πάνω του. Έχει, όπως είπαμε, να πάει μετά στη Μαδρίτη, η οποία ανακοίνωσε κάποιους τραυματισμούς με Ταβάρες, με Γιούλ κτλ. Αλλά είναι Ρεάλ και δεν είναι καθόλου απλό να υπολογίσεις ότι θα κερδίσει εκεί, όσες απουσίες και αν έχει. Το πιο γεμάτο ρόστερ, μια ομάδα που είναι δύο ταχύτητες πάνω από τις υπόλοιπες, θεωρώ. Και νομίζω ότι αντιμετωπίζεται μόνο σε ένα μονό μάτς σε Final Four στην πραγματικότητα. 90-90. Λοιπόν, και ο Γιαννακόπουλος στο τελικό 90-90. Να το δούμε. Ίσως έχει μαντικές ικανότητες, έχει αποκτήσει μαζί με όλα τα υπόλοιπα χαρίσματά του. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει πρώτα απ' όλα να συμμαζευτεί ως προς το rotation του και ως προς τα σχήματά του. Είναι σημαντικό, το λέμε και το ξαναλέμε. Εγώ θα τα πω και στους άλλους, γιατί εσύ δεν φταίσαι τίποτα. Αλλά όταν έλεγε ο Βαγγέλης Ιωάννου δύο μεταγραφές, τρεις μεταγραφές, ενίσχυση, του έλεγα σωστό είναι και ισχύει, αλλά θα έρθεις μετά εσύ να κάνεις τη διαχείριση, όταν θα έχει ο Ολυμπιακός 15 παίχτες και 14. Και όχι ότι είναι κακό να έχεις τόσους παίχτες.
Αλλά είναι σημαντικό, το έλεγα βέβαια μεταξύ σοβαρού και αστείου, να ξέρουμε και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε προπονητή. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας είναι ένας προπονητής, όπως έχω πει πολλές φορές, που θέλει να χρησιμοποιεί όλους τους παίχτες που έχει στη διάθεσή του. Όταν αυτοί είναι 11, μιλάμε τώρα για τους παίχτες επέδου, όχι τους βοηθητικούς τελείως. Ναι, ναι. Όταν αυτοί είναι 11, είναι εύκολο. Όταν αυτοί όμως είναι 12, 13, 14, αρχίζει και γίνεται δύσκολο. Όμως πρέπει να πάρει αυτές τις αποφάσεις. Ακόμα δεν έχουμε δει ούτε τον Μήτρου Λόγκ στην Ευρωλίγκα, που πιστεύω θα τον δούμε σύντομα. Το podcast γυρίζεται πριν από το μάτς με τον Κολοσσό, που εκεί αναμένεται να έχει πάρα πολύ χρόνο, αλλά σημασία έχει ότι σιγά σιγά πρέπει να τον δούμε, γιατί είναι ένας παίχτης που και στην άμυνα βοηθάει. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός, παρότι φαίνεται ότι έχει καλή άμυνα, αντιμετωπίζει θέματα στην περιφέρειά του, ακόμα και όταν είναι ο Γόκαπ μέσα, και κυρίως δεν παράγει πόντους από τις καλές του άμυνες. Δηλαδή πέρσι έβλεπες ότι έτρεχε πολύ περισσότερο στο transition, ουσιαστικά εξαργύρωνε τις καλές αμυντικές του προσπάθειες. Αυτό φέτος έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό. Και βεβαίως ο Πετρούσεφ, με την εικόνα που έδειξε στο μάτς με την Μπασκόνια και γενικότερα το πώς έχει μπει στον Ολυμπιακό, δίνει κάποια στοιχεία που νομίζω στο επιθετικό κομμάτι χρειάζεται πάρα πολύ ο Ολυμπιακός. Είναι ένας παίχτης με πολύ καλή τεχνική, που βλέπει το καλάθι, μπορεί να συνεργαστεί καλά με τον Μιλουτίνοφ όπως έδειξαν. Οπωσδήποτε δεν είναι ο πιο δυνατός power forward του κόσμου, αλλά με το μέγεθός του νομίζω ότι μπορεί να σταθεί. Έτσι καλύτερα ο Ολυμπιακός δεν είναι ότι έχει κάποιον αμυντικό ογκόλυθο μπροστά του στο 4. Ο Πίτερς και αυτός αντιμετωπίζει προβλήματα όταν έχει να αντιμετωπίσει αθλητικά τεσσάρια. Οπότε νομίζω ότι σιγά σιγά θα δούμε το rotation λίγο να κλείνει, ώστε ο Ολυμπιακός να πάρει αυτά τα αποτελέσματα που θα έχει μεγάλη ανάγκη. Μιχάλη, επειδή ανέφερες τους νεοαποκτηθέντες, που δεν είναι πλέον νεοαποκτηθέντες, έχει περάσει αρκετός καιρός, απλά πώς θα τους αναφέρω, είναι ο Μήτρο Λόγκ και ο Πετρούσεφ. Εγώ το ακούω αυτό που λες με τη διαχείριση, όταν έχεις παραπάνω από 12 παίκτες και πρέπει κάθε φορά να αφήνεις κάποιον έξω, να δεις και τον αντίπαλο τι απαιτήσεις χρειάζεσαι, ποιον να βάλεις μέσα, ποιον να αφήσεις, ποιον να κόψεις. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ότι γιατί να έχουν παίξει, μάλλον γιατί να βάλεις π.χ. τον Μήτρο Λόγκ στην αποστολή και να μην τον βάλεις. Δηλαδή και ο Μήτρο Λόγκ και ο Πετρούσεφ έχουν 3 DNP και από μια φορά καθένας εκτός αποστολής. Γιατί DNP? DNP, γιατί? Γιατί ο Ολυμπιακός στο δεύτερο δεκάλεπτο, έτσι όπως γίνεται η διαχείριση, στο δεύτερο δεκάλεπτο δοκιμάζει κάτι συνήθως. Το πρώτο λίγο πολύ πηγαίνει με τη βασική πεντάδα που δεν αλλάζει. Αν θα μπει κάποιος στο 7 ή στο 8 ή στο 9, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι τι θέλω να πω. Αν θα γίνουν αλλαγές στο 10 ή λίγο νωρίτερα. Στο δεύτερο δεκάλεπτο δίνεται η ευκαιρία να δοκιμάσει, να ρίξει κάποιες αργές που λέμε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στη Βαρκελόνη ήταν ο Σίγμα, στη Βιτόρια ήταν ο Πετρούσεφ, μπορεί να είναι ο Μπρασδέκης, μπορεί να είναι ο Λαρετζάκης, ο Μακίσικ, και ένα λόγος ποιος δείξει σε καλύτερη κατάσταση να επαναχρησιμοποιηθεί στο δεύτερο ημίχρονο. Στην Βαρκελόνη, για παράδειγμα, είδαμε ότι ο Μπρασδέκης ήταν μέσα στο μάτς, όμως επειδή ο Ολυμπιακός έχασε την τρίτη περίοδο την επαφή με το σκορ και μετά άρχισε να το γυρίζει σιγά σιγά, ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν πείραξε την πεντάδα που αποδείχτηκε πολύ καλή αμυντικά και ροκάνισε τη διαφορά. Στο τέλος βέβαια έμεινε από δυνάμεις αυτή η πεντάδα, αλλά νομίζω ότι κάπως έτσι το σκέφτηκε. Γιατί κάποιος αναρωτηθεί γιατί δεν επέστρεψε ο Μπρασδέκης που είχε μπει, είχε βάλει ένα τρίποντο, ένα καλάθι κεφάλι κτλ. Νομίζω είναι και το τι σου δίνει το παιχνίδι και χρονικά, δηλαδή πότε πάει καλά η ομάδα, πότε δεν πάει. Αλλά αυτά είναι τα θέματα διαχείρισης. Mm. Στην Βιτόρια, αντίθετα, δεν είδαμε καθόλου το Σίγμα, είδαμε τον Πετρούσεφ, ο οποίος παρότι κλείσανε πολύ καλά το ημίχρονο με τον Μιλουτίνοφ, στο τρίτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός έμεινε αρκετά πίσω, ίσως μπορείς να πεις ότι αργήσαμε να τον ξαναδούμε. Ο Μήτρου Λόγκ νομίζω ότι ήταν μαζί περισσότερο για να μπει στο κλίμα χωρίς πραγματικό σχέδιο. Δηλαδή δεν ήθελε να τον ξεκινήσει από τα τόσο βαθιά, από δύο μάτς στην Ισπανία μπορεί να εξελιχθούν άσχημα και να του χαλάσει την ψυχολογία ή τις εντυπώσεις με το καλημέρα. Νομίζω όμως ότι θα αρχίσουμε να τον βλέπουμε και δίνω αρκετές πιθανότητες, εφόσον όλα είναι καλά,
να τον δούμε με τη Μακάμπη. Ξέρετε, εσύ ωραία το ανέλησες. Αν και η ερώτηση μου ήταν τελείως καφενιακή, κυρίως γιατί τον Μίτρουλουγκ τον περιμέναμε, λέγαμε «Α, δεν έχει δικαίωμα, θα παίξει από 2 Γενάρη και μετά». Είχε παίξει 9-10 μάτς με τη Ζαλγκύρης, είχε 4 πόντους περίπου, ξέρω εγώ, στη Ζαλγκύρης, στη Ζαλγκύρης. Πήγαινε καλά εκείνη την εποχή η Ζαλγκύρης. Και ξαφνικά αρχίζει ο δεύτερος γύρος και δεν έχουμε δει καθόλου. Δηλαδή, αυτή είναι η περισσότερη απορία μου και είναι μια απορία που πιστεύω ότι είχε ο κόσμος, γι' αυτό την έκανα κι εγώ. Συνέπεσε ουσιαστικά και με την επιστροφή του Γκος και προτεραιότητα του Ολυμπιακού ήταν να ξαναβάλει τον Γκος σε full ρυθμούς, γιατί είχε χάσει ένα σημαντικό διάστημα τον τραυματισμό του. Οπότε ίσως δεν πέρισεψε χρόνος. Βεβαίως, όλα είναι υποσυζήτηση αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ο Μακίσικ, πέρα από ένα μάτς που έκανε με τη Μονακό, δεν είναι καλός στα υπόλοιπα. Θα μπορούσε να πάρει λίγο χρόνο Μητρουλόν και νομίζω ότι μπορεί να το δούμε στη συνέχεια. Γι' αυτό λέω ότι η διαχείριση αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο απλό πράγμα στο μυαλό ενός προπονητή που θέλει τους παίχτες που έχει όσο μπορεί να τους χρησιμοποιεί, αλλά αναγκάζεται πλέον εκ των πραγμάτων κάποιος και να τους αφήνει έξω τελείως και βεβαίως να τους αφήνει με DNP. Okay. Πιστεύω ότι τώρα ειδικά με τη Μακάμπη, με Λορέντζο και Μπόλτουιν εκεί στα γκάρτ, θα χρειαστούν όλοι. Όμως το βλέπεις ότι πάντα η κουβέντα πηγαίνει με αυτό που χάνει. Αλλά δεν έχουμε πει τίποτα για τον Παναθηναϊκό. Ναι, οκ. Okay. Ναι, okay. Πάντα έτσι γίνεται. Ναι. Έχω πει όλοι. Είμαστε πανελίστες. Είμαστε πανελίστες μεσημεριανής εκπομπής. Έχεις ακούσει ποτέ να λένε καλή κουβέντα για κανέναν? Όλα στα μίζερα πάνε και στα αρνητικά. Αυτό κάνουμε. Τι να πάμε, αυτό πουλάει. Εγώ σου λέω ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, με βάση τα αποτελέσματα που έχει φέρει και το πρόγραμμα που έχει, είναι ένα από τα φαβορί για την τετράδα. Δηλαδή, αν υποθέσουμε υπόθεση εργασίας ότι η Ρεάλ και η Μπαρτσελώνα θα τερματίσουν μέσα στις 4 πρώτες θέσεις, δηλαδή η Ρεάλ σίγουρα, αλλά και η Μπαρτσελώνα νομίζω με το ρεκόρ που έχει, έχει αυξημένες πιθανότητες, είναι δηλαδή 2 νίκες πάνω από την 5η θέση και έχει δείξει μια σταθερότητα παρά τα προβλήματά της. Μετά οι υπόλοιπες αυτή τη στιγμή είναι η Virtus, που βλέπεις ότι δεν είναι τόσο άτρωτη όσο φαινόταν. Δεν θα το ξεπιστεύω, δεν έχει αρχίσει τώρα και η Φενέρ. Η Φενέρ είναι πραγματικά μια ομάδα που είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Με συνεχόμενα καλά αποτελέσματα και βρίσκεται σε παρόμοιο mood με το Παναθηναϊκό, θα έλεγα. Η Μακάμπη... Φαίνεται η Φενέρ έχει 7-1 με τον Σάρας στην Ευρωλίγκα. Ναι, ακριβώς. 7-1 πρέπει να έχει μετρήσει σωστά. Ναι. Η Μακάμπη περιέργως έχει αντέξει χωρίς το κοινό της που είναι παραδοσιακά η μεγάλη της δύναμη και βρίσκεται σταθερά στην εξάδα. Πρόσεξε, να ανοίξω παρένθεση και στη Μακάμπη, επειδή έχω γράψει τα power rankings για αυτή την εβδομάδα και θα έχουμε στείλει στην Ευρωλίγα για έγκριση και θυμάμαι κάποια στοιχεία απ' έξω. Η Μακάμπη έχει 7-4 στο Βελιγράδι και έχει παίξει άλλο μια στην πρεμιέρα στο Τελ Αβίβ. Τώρα στα επόμενα 13 μάτς έχει 8 εκτός έδρας, οπότε θα δούμε και εκεί τι γίνεται. Δεν είναι τόσο εύκολο. Επίσης η Μακάμπη είναι μια ομάδα που δέχεται περισσότερους πόντους από όσους σκοράρει στο μέσο όρο. Ένα πόντο περισσότερο, μην φανταστείς. Και όμως είναι από τις πιο καλές ομάδες. Δηλαδή έχει κάνει μεγάλες ήττες, είναι παγίδα αυτό, με μεγάλες διαφορές. Αλλά στα παιχνίδια τα περισσότερα είναι πραγματικά πολύ δυνατή. Και είδαμε τι έγινε την τελευταία εβδομάδα στο παιχνίδι με τις προσεχείς αντιπάλους ουσιαστικά του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Ένα από τα πιο τρελά μάτς, που γύρισε από το μείον 24 ο Παρτιζάν. Ναι, 24, ναι. Λοιπόν, ξέρετε, έβλεπα το μάτς και σκεφτόμουν το παιχνίδι που ακολουθεί για τον Ολυμπιακό και είναι από αυτά που τη μια σκέφτεσαι ότι αν το πάρει Μακάμπι μέσα στο Βελιγράδι θα έρθει με φουλ ψυχολογία στο σεφ και μπορεί να περάσει και από εκεί αέρα. Τώρα που έχασε, λέμε ότι θα έρθει με το μαχαίρι στα δόντια. Δηλαδή, υπάρχει αυτό θα σου έλεγα τώρα, ότι μπορεί να υπάρξει μια απογοήτευση, αν και η Μακάμπι που είναι μια αμερικάνικη ομάδα. Ξέρεις, οι Αμερικάνοι στην κουλτούρα τους, επειδή έχουν μάθει
να γαλουχούνται μέσα από, από τη λογική του NBA και γενικότερα από όλη αυτή την κατάσταση, δεν κουβαλάνε, ας πούμε, τα αποτελέσματα. Τα αφήνουν πίσω, ό,τι και να γίνει. Αντιθέτως για την Παρτιζάν, νομίζω θα ήταν μια ήττα πάρα πολύ επώδυνη. Και τώρα τις έχει αναπτερώσει λίγο το ηθικό, ο τρόπος που το γύρισε. Δείξαν ότι μπορούν, ξέρεις, νιώσω ότι μπορείς να καταφέρεις τα πάντα όταν κάνεις κάτι τέτοιο. Θα δούμε τι αντίκτυπο θα έχει πνευματικά, δηλαδή πώς θα παρουσιαστούν οι δύο ομάδες σε ΟΑΚΑ και ΣΕΦ. Αλλά έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι το ΟΑΚΑ φέτος και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, η πληρότητα που έχει, τον καθιστούν φαβορί κόντρα σε οποιαδήποτε ομάδα αυτή τη στιγμή. Αδειά τη στιγμή, αν μου έλεγες ότι πηγαίνει η Ρεάλ το ΟΑΚΑ, θα σου έλεγα ότι έστω 55-45 βλέπω Παναθηναϊκό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι. Ναι. Δεν ξέρω σε ένα μήνα ή πριν από ένα μήνα, είναι άλλη κουβέντα. Έχει παίξει συνεχόμενα παιχνίδια στην έδρα του. Έχει και το ντέρμπι την επόμενη Δευτέρα. Οπότε νομίζω ότι γίνεται σε ιδανικές συνθήκες για το Παναθηναϊκό να πάει στις 14 νίκες. Η Βίρτους που παίζει. Κάτσε να δούμε. Αν το έχω ανοιχτό, περίμενε η Βίρτους. Η Βίρτους παίζει τώρα με τη Βιλερμπάν. Οκ, okay, εντάξει. Παίζει με τη Βιλερμπάν, θα μείνει στο... από τον, λογικά... τον προπονητή Πιερίκ Πούπε. Να το πω και με προφορά. Θα μείνει στο κυνήγι της Βίρτους, ναι. Και βεβαίως θα εδραιωθεί σε κάθε περίπτωση ακόμα περισσότερο στην τετράδα. Γιατί και η Φενέρ έχει ένα παιχνίδι στο Κάουνας, το οποίο δεν το λες και πανεύκολο. Έχει άλλη ψυχολογία πλέον η Ζαλγκίρις με τον Τρινκέρι. Θα παλέψει όσο μπορεί για τη δεκάδα, για τη δέκατη θέση. Η κάθε ομάδα, όπως έχω ξαναπεί, δικαιούται να ελπίζει και να ονειρεύεται πως, εφόσον έχει μαθηματικές πιθανότητες. Δεν μπορεί να το απαγορέψει κανείς. Να πούμε λίγο για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Παρτιζάν, και το βάλουμε στην κουβέντα. Είναι σε καλό momentum ο Παναθηναϊκός. Για μένα είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα αυτή την εποχή. Είναι όχι τόσο τα αποτελέσματα, όσο ο τρόπος που τα παίρνει. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι άλλη φορά ομάδα του Αταμάν, η οποία διαγράφει τέτοια πορεία να παίζει και καλή άμυνα. Αυτό με εντυπωσιάζει περισσότερο, ειδικά στα τελευταία δύο παιχνίδια. Ασχέτως αν το μάτς με την ΕΦΕΣ κάποια στιγμή πήγε να γυρίσει τελείως έτσι απρόσμενα. Αυτό με εντυπωσιάζει περισσότερο. Υπάρχει και ο Παπαπέτρου πλέον που τον είδαμε στο Λαύριο. Δεν νομίζω ότι θα παίξει πολύ πάντως. Δηλαδή σιγά σιγά θα μπει μέσα. Δεν γίνεται ξαφνικά. Οπωσδήποτε. Παραπέξει 20-25 λεπτά, ναι. Δεν υπάρχει Παλτσερόφσκι. Που δεν έπαιξε στο Λάβρο γιατί είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο το πρωί με πόνους στην κυλιακή χώρα και τελικά αποδείχθηκε ότι είναι σκολικοειδίτιδα. Οπότε πάει για κανένα μήνα έξω. Και δεν υπάρχει και ο Βιλντόζα. Αλλά εντάξει, έχει δείξει ο Παναθηναϊκός ότι μπορεί αυτό το momentum να τον κουβαλήσει. Τώρα βέβαια παίζει με την Παρτιζάν. Είναι Παρτιζάν. Δεν παίζει παράδειγμα με τη Βιλντόζα. Είναι αρκετά απρόβλεπτη φέτος. Είναι δύσκολο. Απλά πλέον τα παιχνίδια ξεκινάνε με αυτού του αντιπάλου 51-49 για τον Παναθηναϊκό για μένα. Συμφωνώ και πολύ περισσότερο. Αυτό. Είναι μια ομάδα με πολλά σκαμπανεβάσματα η Παρτιζάν φέτος. Δεν έχει σταθεροποιήσει την απόδοση. Όταν παίζει καλά είναι πολύ καλή. Ο Παναθηναϊκός βίωσε μια άσχημη εξέλιξη στο παιχνίδι του Βελιγραδίου, το οποίο είχε υπό τον έλεγχο του ξεκάθαρα μέχρι και ένα λεπτό πριν το τέλος, 1,5, και τελικά πώς το χάσε. Ναι. Είναι και έχω ξαναπεί, αν είχε πάρει εκείνο το παιχνίδι, θα είχε συν 2 νίκες. Θα είχε πάρει και το επόμενο στην ΕΦΕΣ. Που πρέπει να το ερευνήσουμε. Ναι. Θα είχε συν 2 νίκες, όχι μια. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ επαναλαμβάνω το ρεκόρ αυτό καθ' αυτό, αν δεν είσαι σε μια επικίνδυνη ζώνη, δηλαδή να μείνεις έξω, δεν λέει και πάρα πολλά. Η κατάσταση της ομάδας είναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τον Παναθηναϊκό, αν τελείωνε η regular season, είτε πέμπτος ήταν, είτε τέταρτος, είτε τρίτος, άπαξ και δεν θα έπαιζε με τη Real, που αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι η μόνη ομάδα που δύσκολο ακόμα και να σκεφτείς ότι θα την πετάξει κάποιος έξω νωρίτερα από το Final Four, θα είχε τον πρώτο λόγο να προκριθεί. Δηλαδή, και να μου λέγεις θα παίξει με τη Virtus με μειονέκτημα, με τη Maccabi με μειονέκτημα,
πες μου ένα έτσι το χειρότερο σενάριο, ότι θα ήταν έκτος, ότι φαίνεται ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτό βέβαια είναι κάτι που πρέπει να το διατηρήσει μέχρι τα κρίσιμα. Φυσικά η πρώτη δουλειά είναι να γίνει η πρόκριση, αλλά θέλω να πω ότι φαίνεται φέτος ότι οι ομάδες ανάλογα με την φόρμα τους έχουν μεγάλη διαφορά στο πώς παίρνουν τα αποτελέσματα, γιατί δεν είναι πολλές που ξεχωρίζουν. Είναι η Real και από εκεί και πέρα όλες λίγο πολύ έχουν καλές και κακές περιόδους. Ο Παναθηναϊκός όμως είναι από τις ομάδες οι οποίες έχουν ξεχωρίσει και ξεχωρίζουν τουλάχιστον το τελευταίο ένα μήνα, ένα και. Οπότε είναι σημαντικό αν το διατηρήσει αυτό. Θα του δώσει σίγουρα μία άνετη πρόκριση και ένα καλό πλασάρισμα και από εκεί και πέρα είναι άλλη κουβέντα τα play-off βεβαίως. Και είμαστε και πολύ πριν από αυτά, οπότε δεν έχει νόημα να συζητάμε, να βιαζόμαστε τόσο πολύ. Πάντως να πω ότι αν ο Παναθηναϊκός νικήσει την Παρτιζάν και πάει στο 14-8, ακόμα και η Φενέρ αν νικήσει μες στο κάμα, σκεφτεί και αυτή μαζί στην ισοβαθμία, να πω ότι είναι θετικό στην ψυχολογία της κατάταξης, να το πω έτσι, ότι οι ομάδες από κάτω, Ολυμπιακός με τη Μακάβη, παίζουν μεταξύ τους. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει σε αυτό το μάτς, είναι υπέρ για τις υπόλοιπες ομάδες που είναι από πάνω. Φενέρ, Παναθηναϊκός, ακόμα και τη Βίρτους. Το 14-8 θα είναι ουσιαστικά τρεις νίκες απόσταση από την τελευταία θέση που σου δίνει ζωή, που σου δίνει συνέχεια. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο σε αυτή την Ευρωλίγκα δεν είναι καθόλου αμεληταίο, έτσι. Γιατί δεν μπορεί και μετά, ξέρεις, να κερδίζουν όλοι και να χάνεις μόνο εσύ. Παίζουν και μεταξύ τους, οπότε τα αποτελέσματα μοιράζουν. Τέλος πάντων, σημασία έχει σε αυτή τη φάση η διάρκεια για τον Παναθηναϊκό. Και νομίζω ότι συμφωνώ και για τον Παπαπέτρο ότι ίσως λίγο δυσκολευτεί να βρει ρόλο, υπό την έννοια ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή ισορροπίες, υπάρχουν σχήματα που δουλεύουν καλά. Φυσικά είναι ένας πολύ χρήσιμος παίχτης, ειδικά στο αμυντικό κομμάτι. Αλλά να μην περιμένουμε μάλλον να τον δούμε να παίζει ξαφνικά 20-25 λεπτά. Mm-hmm. Θα πάει εκτός με τον Μαλακό. Τώρα, ναι, ναι. Εκτός αν τώρα λόγω Μπαλτσερόφσκι και της οποία βασικό έκανε, okay, να παίζει 30 λεπτά ο Λεσόρ, να ανεβαίνει και ο Μίτογλου στο 5, να παίζει και 5-10 λεπτά το κούμπο για καμιά άμυνα, για να ριμπάν, αλλά πλέον κοίταξε να δεις. Οπότε ξέρεις τι βοηθάει, βοηθάει ότι μπορεί να βάλεις π.χ. σε σχήμα το Μίτογλου στο 5 και να έχεις Πάντσο στο 4 και Παπαπέτρου στο 3. Δεν σημαίνει να το παίξεις 30 λεπτά αυτό το σχήμα, ναι, αλλά να υπάρξει συνθήκη θα το κάνεις. Δηλαδή έχασες ένα center, ήρθε όμως ένα forward και μπορείς λίγο να το ανακατέψεις. Εδώ που τα λέμε τώρα, και ο χρόνος του Χουάντσο δεν είναι normal. Ναι. Δηλαδή ο Χουάντσο δεν πήρε 2,5 εκατομμύρια για να παίζει άλλες φορές 5 λεπτά ή άλλες φορές 10 και 12. Και εγώ τον βλέπω ότι είναι και αυτός σε ανωδική πορεία. Δηλαδή αρχίζει και μπαίνει μέσα στο νόημα. Τουλάχιστον στην άμυνα, ξεκινώντας από εκεί, να κερδίσει λεπτά στο παρκέ, προσπαθεί, ώστε κάποια στιγμή να λυθεί και στην επίθεση. Αλλά είναι δεδομένο ότι πρώτα απ' όλα ο Μπαλτσερόφσκι δεν έπαιζε. Είναι μεγάλη ευκαιρία αυτή τη στιγμή για τον Κώστα Αντετοκούνμπο να θεωρήσει ότι παίζει μπάλα μόνος του πίσω από το Λεσόρ σε πρώτη φάση. Δηλαδή θα πατήσει παρκέ, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό είναι σημαντικό για ένα παίχτη να το ξέρει. Και από εκεί και πέρα, όπως λες, είτε με τον Μίτογλου και τον Χουάντσο στο 4-5, είτε με τον Παπαπέτρου στο 3, ακόμα και στο 4 θα μπορούσαμε να το δούμε σε κάποιες περιπτώσεις, ο Παναθηναϊκός έχει μία έξτρα λύση, ενός παίχτη ο οποίος είναι πρώτα απ' όλα και γηγενής και θα τον βοηθήσει και στο rotation στην Ελλάδα, σε πρώτη φάση, και είναι ένας έμπειρος παίχτης ο οποίος ξέρει και την Ευρωλίγκα και έχει αυτός χαρακτηριστικά, ειδικά στο αμυντικό κομμάτι, ένα μέγεθος και μία δύναμη μπορεί να βοηθήσει. Γιατί ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι επιθετικά δεν θα περιμένει από τον Παπαπέτρου να τον τραβήξει. Καλά, έχει πολύ ταλέντο. Ναι. Θα μπει με έναν λίγο διαφορετικό ρόλο. Κοίτα, η εποχή οπότε που είναι ένα σύν.
Οπωσδήποτε να η εποχή που ο Παναθηναϊκός έπαιζε με τον Παπαπέτρου και περίμενε να σου βάλει 20 πόντους, έχουν περάσει ανεπιστρεπτή. Καλός ή κακός, ναι, δεν είναι πλέον αυτός ο ρόλος, δεν είναι πλέον αυτή η ομάδα και αυτή η στόχη, έτσι. Γιατί επίσης μπορεί και ο Γκριγκόνης να κατέβει λίγο. Απόντος του Βιλντόσα, και επειδή δεν ξέρεις πώς θα πάει το κάθε παιχνίδι, μπορεί να παίξει το 2 και να δούμε τον Παπαπέτρου στο 3. Έστω για κάποια λεπτά αυτό που λες, δηλαδή φορτώθηκε κάποιος φάουλ έχει παίξει 15 λεπτά σερί ή οτιδήποτε, είναι μια λύση η οποία οπωσδήποτε θα λύσει ακόμα περισσότερο τα χέρια του Αταμάν. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πράξη. Θυμάσαι την προηγούμενη φορά που συζητάγαμε, είχε παίξει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός με το Περιστέρι και λέγαμε ότι δεν βοηθάει ότι είχαν τέτοιο μάτς ενδιάμεσα από την διαβόλου ομάδα, την back-to-back. Τώρα βοήθησε τον Παναθηναϊκό ότι είχε μάτς με τον Λάβριο, ξεκούρασε τον Σλούκα, ξεκούρασε τον Λεσόρ. Καλό και για τον Ολυμπιακό ότι είχε μάτς με τον Κολοσσό. Δεν ξέρω ποιος θα ξεκουράσει, γιατί πάμε το podcast, το γράφουμε νωρίτερα. Ξέρουμε ότι δεν θα πιεστεί και κάποιοι θα βρουν ρυθμό μέσα από αυτό το παιχνίδι. Θα βοηθήσει. Αν πόνταρα, νομίζω ο Πετρούσεφ, νομίζω είχε κάποιες ενοχλήσεις, δεν ξέρω αν θα αγωνιστεί, και ο Φαλ που είχε εκείνο το πέσιμο και έτσι και στο γόνατό του έχει μια ευαισθησία. Αλλά τέλος πάντων θα δούμε αν πέσαμε μέσα το βράδυ. Θα μας πούνε και οι φίλοι που μας παρακολουθούν. Είσαι έτοιμος για προβλέψεις ή για ρετρό, τι να πάμε? Πάμε πρώτα για προβλέψεις. Πάμε για να κλείσουμε την ενότητα. Πάμε πρώτα για το μάτι του Ολυμπιακού με τη Μακάμπη, 5η, 18 του μήνα, 9 και 4. Λοιπόν, τώρα είναι λίγο περίεργη η φάση, αλλά πιστεύω. Ναι. Λοιπόν, αυτοί θα πρωταγωνιστήσουν. Εγώ θα... υπάρχει κάτι κοινό στη σκέψη μου και για το παιχνίδι του Ολυμπιακού και για το Παναθηναϊκού. Λοιπόν, κοίτα, τώρα μπορεί να σηκώσουμε το ίδιο πράγμα. Για να δω τι γράφεις. Walk-up και... Λοιπόν, όχι, εγώ πήγα τελείως διαφορετικά. Κάναν και Baldwin. Ωραία. Ναι. Πες μας έτσι λίγο, μοιράσου τη σκέψη μας. Όχι, πιστεύω ότι ο ρυθμός που παίζει η Μακάμπη βοηθάει τον Κάναν, να σωτάρει ακόμα και στον εμφυνιασμό τα τρίποτα που του αρέσουν. Και από την άλλη, ο Baldwin έχει πάντα, δεν ξέρω, δεν έχω μάθει ποτέ τι είχε γίνει στη χρονιά του στον Ολυμπιακό. Πάντα θέλει να παίζει καλά με Ολυμπιακό, είναι δίκοπο μαχαίρι. Ή θα του πάει καλά και θα βοηθήσει τη Μακάμπη, ή θα του πάει άσχημα και θα βοηθήσει την πρώτη ομάδα. Ο Baldwin, να ξέρεις ότι ήθελε πολύ να μείνει στον Ολυμπιακό. Και δεν ξέρω αν το εννοούσε. Κάποια στιγμή έλεγε ότι μένω και τσάμπα όταν ήταν να φύγει, που ήρθε ο Μπαρτζόκας. Τέλος πάντων, είναι ένας παίχτης που πραγματικά μπορεί να αλλάξει τη ροή ενός παιχνιδιού με την ενέργεια που παίζει. Αλλά εγώ επέλεξα τον walk-up γιατί νομίζω ότι τέτοια μάτς χρειάζονται καλό walk-up. Δηλαδή μάτς υψηλής έντασης, επικινδυνότητας, με καλά αντίπαλα γκάρ, που ο Ολυμπιακός θέλει να τα ελέγξει, χρειάζονται καλό walk-up. Είναι ένας παίκτης από τον οποίο περιμένουμε ακόμα περισσότερα. Δηλαδή, φέτος η απόδοσή του κάνει νερά. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικός για τον Ολυμπιακό. Και τον Κόλσον, γιατί ενώ στην Παρτιζάν έπαιξε 26 λεπτά, είχε 0 πόντους, δεν συνηθίζει να κάνει δεύτερο μάτς άσχημο. Είναι ένας παίχτης και αυτός πολύ αθλητικός και είδαμε και ότι ο Ολυμπιακός τι τράβηξε από το Μονέκε και γενικότερα από τους παίχτες στο 4. Είναι ένα ζήτημα η δική του αντιμετώπιση, ώστε να μην βρει η Μακάμπη έναν έξτρα πόλο παραγωγής πόντων και rebound. Είναι ένας πολυσύνθετος παίχτης, τέλος πάντων, που νομίζω ότι μπορεί να κάνει τη ζημιά. Σπάνια η Μακάμπη με πολύ καλό Κόλσον θα χάσει. Οπότε πήγα σε αυτούς τους δύο. Να σε ρωτήσω το walk-up τον ρίχνει στο Λορέντζο, έτσι. Ναι. Και στον Baldwin ποιος πάει πάνω? Θα δούμε. Θα δούμε. Λογικά, γι' αυτό λέω ότι ο Κάναν θα πάει, μπορεί να πάει ο Κάναν στο Λορέντζο και λόγω ύψους. Ο Baldwin είναι πιο ψηλό γκάρτ και να δούμε το walk-up εκεί. Γενικά νομίζω ότι χρειάζεται καλή περιφερειακή άμυνα Ολυμπιακός. Εντάξει, προφανές είναι αυτό. Αλλά ναι. Θεωρώ είναι από τα παιχνίδια που λες πρέπει να είναι καλό ο walk-up. Γιατί δεν νομίζω υπάρχει.
Δεν υπάρχει άλλη ομάδα σαν τη Μακάμπη με τέτοια δύο γκάρντ, έτσι. Δηλαδή, μπορεί και δύο... Τόσο κυριαρχικά ναι. Χωρίς να μπορείς εύκολα να ξεχωρίσεις ποιος είναι πρώτο ή δεύτερο βιολί, μπορεί να εναλλάσσονται οι ρόλοι τους. Δηλαδή, ακόμα και στο Παναθηναϊκό, αν δεις παράδειγμα τώρα, επειδή συζητάμε, άμα βάλεις μέσα Σλούκα και Νάν, κάποιος θα πάρει από τον άλλον. Ενώ με Λορέντζο και τον Λουίν, θα κάνω όλα, δεν βλέπω κανείς από κανέναν. Αυτός είναι και ο λόγος που σπάνια παίρνω στο Fantasy παίχτη από τη Μακάμπη έναν από αυτούς τους δύο. Γιατί συνέχεια σκέφτομαι, και άμα είναι η μέρα του άλλου. Ναι. Γιατί ξέρεις, υπάρχουν μέρες που ένας είναι στο μηδέν και ο άλλος στον ουρανό. Οπότε, μόνο όταν λείπει κάποιος είναι καλή περίπτωση να παίρνεις. Που λες σίγουρα θα πάρει τις μπάλες και τις ευθύνες και τις προσπάθειες ο άλλος που μένει. Πάμε και στο Παναθηναϊκό. Πάμε για Παναθηναϊκό. Παρασκευή 19 του μήνα, 9 και 4 στο ΆΚΑ. Εδώ θα εξηγήσω τι εννοούσα πριν. Δεν βλέπω λίγο γιατί θελώνει. Το βάζεις εκεί που θελώνει το φόντο. Χουάντσο και Πάντερ. Λοιπόν, πρόσεχε να δεις τώρα. Και για τον Παναθηναϊκό δηλαδή. Λοιπόν, πιστεύω ότι η άμυνα στο 4 θα είναι πολύ σημαντική. Λοιπόν, ο Νάναλ θέλει σίγουρα 2-1, νομίζω θέλει 1-L. Λεσόρ και Νάναλ έχω βάλει. Οκ. Okay. Λεσόρ ξεκούραστος. Θα κάνει καλό παιχνίδι. Σε φόρμα. Θα πάρει μπάλες. Θα παίξει 33 λεπτά, πιστεύω, εκεί θα παίξει τόσο. Και Νάναλ είναι σε φόρμα. Εγώ πήγα με τον Πάντερ για προφανείς λόγους, γιατί είναι ένας παίχτης ρυθμού. Και ειδικά όταν παίζεις εκτός έδρας, χρειάζεσαι να είναι καλά αυτοί σου οι παίχτες, που ξέρεις πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν. Το είδαμε τον Κάναν στη Βιτόρια, πώς κράτησε μόνο στον Ολυμπιακό. Θέλεις αυτούς τους παίχτες ενστίκτου, δηλαδή που μπορούν να σηκωθούν να βάλουν 3-4 συνεχόμενα, να είναι σε καλή κατάσταση όταν παίζεις ένα δύσκολο μάτς σε μια δύσκολη έδρα. Απ' την άλλη, το έχω πει πολλές φορές ότι ένα από τα θέματα του Παναθηναϊκού είναι η άμυνα στο 4. Στο πρώτο παιχνίδι ο Λεντέι, αν δεν κάνω λάθος, είχε κάνει μεγάλη ζημιά, είχε 24 πόντους και παρότι ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος συνολικά, εκεί πληγώθηκε σημαντικά από τον Λεντέι. Νομίζω ότι ο Χουάντσο μπορεί να βοηθήσει ώστε να κλείσει, ας πούμε, η πληγή στο 4, στην άμυνα. Όσον αφορά το 4, το έχω σχολιάσει πολλές φορές ότι παίχτες που παίρνουν σε αυτή τη θέση κάνουν καλά παιχνίδια κοντά στο Παναθηναϊκό. Οπότε θεωρώ σημαντικό ότι αν ο Παναθηναϊκός καλύψει και αυτό το κενό του, το θέμα του, τότε μετά θα είναι απόλυτο φαβορή για την νίκη και γενικότερα θα έχει κάνει ένα ακόμα σημαντικό βήμα στο να εδραιωθεί στην ελίτ της EuroLeague. Κοίτα, για μένα ο Χουάντς έχει full ενέργεια στην άμυνα, full ενέργεια. Ναι. Απλά ο Λεντέι είναι λίγο πιο ντουκι, πρέπει να σπρώξει πολύ. Δηλαδή τώρα που συζητάμε, ο Χουάντς πρέπει να είναι στα βάρη. πρέπει να κάνει έξτρα ατομική προπόνηση. Κοίταξε, είναι ένα νομίζω σημαντικό match-up αυτό, είτε με τον Μίτογλου, είτε με τον Χουάντσο, να δούμε πώς θα πάει. Ενδιαφέρον παιχνίδι από κάθε άποψη. Και τα δύο. Και κρίσιμα και για τους δύο. Δηλαδή και βαθμολογικά πολύ δυνατά, γιατί δεν είναι ότι παίζει μια ομάδα που είναι είτε πολύ πάνω και δεν ανησυχεί και αν χάσει, είτε πολύ κάτω που, ξέρεις, έτσι κι αλλιώς δεν περιμένει και πολλά. Είναι δύο ομάδες που καίγονται. Και είναι δύο ζευγάρια που καίγονται. Ο καθένας για τους λόγους του. Έλα, ματσάρες θα δούμε. Προφανώς ελπίζουμε να νικήσουν και οι δύο, αλλά προβλέπονται ματσάρες. Και για να πάμε σε ρετρό ιστορίες, εγώ θα επιλέξω ένα παιχνίδι που ήταν ματσάρα και ήταν από τις λίγες ματσάρες που θα μείνουν να θυμόμαστε από την εποχή του COVID που παίζαμε με κλειστά τα γήπεδα. Δεν ξέρω, είναι μια εποχή που θέλουμε με να ξεχάσουμε. Το τρίποντο του Χάρισον. Χάρισον, ναι. Λοιπόν, ήταν ένα τρελό μάτς.
σε αρχή περίοδο, νομίζω τέταρτη αγωνιστική πρέπει να ήταν. Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα, έτσι, της νέας εποχής, και η Μακάμπη στα χέρια του Γιάννη Σφερόπουλου, ο οποίος είχε λατρευτεί στην περίοδο του στο Ισραήλ. Θυμόμαστε όλοι τις εκδηλώσεις. Ένα μάτς πολύ συναρπαστικό, με τους δύο σέντερ των ομάδων, τον Χασάν και τον Μάρτιν για τον Ολυμπιακό και τον Οθέλο Χάντερ, τον πρώην Ερυθρό Λευκό για τη Μακάμπη, να είναι οι κορυφαίοι. Αλλά το παιχνίδι να κρίνεται με δύο τρίποντα. Θυμίζω ότι στη Μακάμπη έπαιζε ο Ντόρσεϊ, ο Γουίλμπεκιν, ο Κρις Τζόνς που είναι τώρα στη Βαλένθια. Ένα καλό ρόστερ. Ο Κρις Τζόνς στη Μακάμπη ούτε που τον θυμάμαι εκεί, έτσι. Δεν τον θυμάσαι. Καθόλου, καθόλου. Ο οποίος Κρις Τζόνς με το σκορ στο 82-79, καμιά δεκαριά δευτερόλεπτα πριν το τέλος, κερδίζει φάουλ και επειδή χάνει την πρώτη, αναγκαστικά χάνει και τη δεύτερη. Και η μπάλα φτάνει στο Γουίλμπεκιν και ο Σκότι Γουίλμπεκιν, που πρέπει να ήταν ο χειρότερος του γηπέδου σε εκείνο το μάτς, βάζει το τρίποντο και σοφαρίζει 82-82, 4 περίπου δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Παίρνει τα αίμα του Ολυμπιακός, γίνεται ένα hand-off με Βεζένκοφ και Χάρισον, και ο Χάρισον από αρκετά μακρινή απόσταση, δηλαδή κάνα 1,5 μέτρο πίσω από τη γραμμή, το στέλνει μέσα και δημιουργεί ίσως την πιο δυνατή ανάμνηση που θα έχουν από αυτόν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Ένας χαρισματικός παίκτης, ο οποίος δυστυχώς για αυτόν δεν είχε την πορεία στο μπάσκετ που του αναλογούσε με βάση τα χαρακτηριστικά και το ταλέντο του. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Να θυμίσουμε έτσι λίγο και τους πόντους. Ο Χάρισον είχε 12 με 2 στα 4 τρίποντα και φυσικά το πιο καθοριστικό, και 3 assist. Ο Σπανούλης 11. Το καλάθι με το οποίο ο Ολυμπιακός είχε πάει στο συν 3 ήταν μια μαγική κίνηση του Σπανούλη, με δεξί μπάσιμο και αριστερό τελείωμα μπροστά στο Χάντερ. Μυθική κίνηση που έλεγε και ο Σκοντής τότε, με είπα. Ναι. Τέτοιο. Έτσι ακριβώς. Μυθική κίνηση. Λοιπόν, και Μάρτιν, όπως είπαμε, 16 πόντους και 21 στο σύστημα αξιολόγηση. Βεζένκοφ 14 με 4 στα 5 τρίποντα και 6 rebound. Και βεβαίως Οκτάβιους Έλλης ήταν από τους θετικούς. Σε 10 λεπτά έχει 8 πόντους. Ολυμπιακός με Τζέκινς, με Παπα-Νικολάου, με Πρίντεζη, με Σακίλ Μακίση κτλ. Και από την πλευρά της Μακάμπη, ο Ελάιζα Μπράιαν είχε 12 πόντους, ο Γουίλμπεκιν είχε σκοράρει αρκετά, αλλά θυμάμαι ότι δεν ήταν καλό το παιχνίδι του, 18, 12 ο Κρις Τζόνς και 15 ο Θέλο Χάντερ, που ήταν ο κορυφαίος της Μακάμπη. Αλλά τέλος πάντων, όταν η μπάλα φτάνει στο Γουίλμπεκιν, σε τέτοιο σημείο, είναι ό,τι χειρότερο, ξέρεις. Ακόμα και αν δεν είναι σε καλή κατάσταση, έχει χάσει ένα-δυο μαζεμένα, είναι ότι είναι ένα παίκτη από αυτού που μπορεί να βάλει οποιοδήποτε καλά. Είναι Γουίλμπεκιν αυτό. Ή θα σε καταστρέψει ή θα σε φτιάξει ο Γουίλμπεκιν. Λοιπόν, το παιχνίδι εγώ το θυμάμαι από το τρίποντο του Χάρισον και μόνο. Δεν θυμάμαι καθόλου τι άλλο έχει γίνει. Απλά να πω επί τη ευκαιρία, χωρίς να πλατιάσω, ότι αυτά τα buzzer beater, μάλλον να το πω τελείως αμερικάνικα, τα game winning buzzer beaters, που είναι ή θα το βάλω και θα νικήσω, ή θα το χάσω και θα πάμε παράταση, δεν τα έχω ποτέ σε εκτίμηση. Τα πανηγυρίζω. Αλλά εντάξει, δηλαδή έβαλε και ο Τζαμπάρι Πάρκερ έβαλε ένα στην Τενερίφη. Okay. Να μου πεις για το κάρφαμα που έκανε μπροστά από τον Γκάι, να το καταλάβω. Το τρίποντο είναι αυτό. Ή το βάζω και νικάω, ή το χάνω και για παίξουμε άλλα 5 λεπτάκια. Καλά τώρα, μεταξύ μας, φέρω και το κάρφαμα στον Γκάι. Δεν είναι μέτρο σύγκριση τώρα για τον Τζαμπάρι Πάρκερ. Αχ, ο Γκάι τώρα το παιδάκι. Όχι. Δεν είπα από πάνω, είπα μπροστά. Ήξερε ο Γκάι και έκανε στην άκρη. Α, μπράβο. Έκανε στην άκρη. Τότε σου λέει, μην πάθουμε καμιά ζημιά. Ναι.
Μόλις ήρθαμε. Ήδηξε κι άλλος από τέρμα Θεού. Πάτησε τόσο πίσω, κόντυψε να κρεμετσακιστεί κιόλας. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό ήταν το παιχνίδι. Ουίλμπεκιν, καλός πρέπει να ήταν. Γιατί είπα ότι ήταν τόσο κακός. Είχα την εντύπωση ότι είχε κάνει... Μπορεί να είχε κάνει τίποτα λάθη μαζί με. Κάποιες επιλογές. Τέλος πάντων. Σημασία έχει ότι νομίζω είναι από τα λίγα μάτς, όπως ξαναείπα, από εκείνη την περίοδο των άδειων γηπέδων, των μασκών και ξέρω, δεν συμμαζεύεται, που θα θυμόμαστε. Λοιπόν, εγώ θα σε πάω για το μάτς Παναθηναϊκού Παρτιζάν, θα σε πάω αρκετά πίσω, 27 Γενάρη του 10. Πιστεύω ήταν δεδομένο ότι θα μιλάγα για εκείνη τη χρονιά. Λοιπόν, έχουμε σεζόν 9-10 Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός έχει περάσει από τη regular season δεύτερη σε ισοβαθμία με τη Real, 8-2. Βουγιώσεβιτς ήταν στην Παρτιζάν. Ναι. Και πάει, να παίξει τώρα εποχές top 16 σε όμιλο με Μπαρσελόνα, Παρτιζάν και το Μαρούσι. Και να έχει ρόστερο Παναθηναϊκός μετά από χρονιά Ευρωλίγκας, στο οποίο έχει τον Μπράντοβιτς στον πάγκο, έχει Ισπανούλη, έχει Φώτση, έχει Ντρού, έχει Διαμαντίδη, έχει Πέκοβιτς, έχει Καλάθη, έχει Σάρας. Λέμε, οκ, okay, πάμε, ξεκινάμε. Πρεμιέρα με Παρτιζάν. Ξεκινάει το 16-10, 59-64 η Παρτιζάν. Κάνει άλλες τρεις σερί ήττες μετά και δεν σώζεται μετά η κατάσταση. Και όλοι θυμόμαστε τι είχε γίνει. Είχαν πάει και ο Παδί στα αποδυτήρια, αν θυμάμαι καλά, και είχε γίνει ένα ωραίο έτσι, σκηνικό. Η οποία Παρτιζάν πήγε στο Final Four τελικά και έπαιξε ημιτελικό με τον Ολυμπιακό, ο οποίος ο Ολυμπιακός σώθηκε από εκείνο το φόλο του Childress στη σέντρα του Τεόντοσιτς. Πετάχτηκε και τον κράτησε ζωντανό. Μια πολύ σκληρή ομάδα η Παρτιζάν. Αναμφίβολα, και ο Ολυμπιακός τότε θυμάσαι με ένα ρόστερ το ακριβότερο της ιστορίας του, με Childress, Κλέιζα και δεν συμμαζεύεται. Είχε πραγματικά δυσκολευτεί πάρα πολύ. Τεόντος της MVP Ευρωλίγκας. Να πούμε ότι σε εκείνο το μάτσο στο ΆΓΑ ήταν για τον Παναθηναϊκό τώρα σε 59 πόντους, φαντάσου, έβαλε και 14 του Σπανούλης σε μάτσο 59 πόντων. Μετά είχε 11 Διαμαντίδης και μετά το χάος. Και από Παρτιζάν του Βουγιώσεβιτς, όπως σωστά είπες, είχε 13 ο Βέσελη και από 12 ο Ρόμπερτς, ο οποίος πάντα μου άρεσε εκείνη την εποχή. Λόρενς Ρόμπερτς, για όσους το θυμούνται. Είχε 12 ο Μπόζιτς, 10 ο Ράσιτς. Και μετά το χάσαμε. Και έτσι, έπαιζε τότε. Ναι. Έπαιζε. Είχε 5 ποντάκια, βλέπω εδώ, και 3 λάθη. Ναι, δεν ήταν καλός. Ωραία. Απλά ο Παναθηναϊκός είχε 8-9 παίχτες πολύ και σοβαρή. Μπας και πάμε και κάνουμε κανένα back-to-back τώρα να μας γράψει και εμάς ιστορία, αλλά όχι. Ο Παναθηναϊκός πέρασε εκείνα τα χρόνια μια περίοδο που πήγαινε μια χρονιά και το έπαιρνε και την επόμενη δεν πήγαινε καν στο Final Four. Ναι. 7-9-11 και οι ζυγές ήταν άσχημες. Ήταν μονές χρονιές, αλλά Spurs που λένε. Κάπως έτσι θα παίρνουν και Spurs. Είχε μείνει και εκτός από τον όμιλο με το Μαρούσι, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό είναι, αυτή είναι η χρονιά. Αυτό τον όμιλο λέω τώρα. Ναι. Α, μπράβο, ναι. Αυτό τον όμιλο. Ξεκίνησε με 0-4 το top 16 και έρισε τα επόμενα δύο, αλλά δεν σωζόταν η χρονιά. Μπράβο. Το Μαρούσι τότε με Τζαμόν Γκόρντον είχε καλή ομάδα. Πολύ δυνατή ομάδα. Με Μπαρτζόκα στον πάγκο. Με Μπαρτζόκα, ναι, εννοείται. Ωραία. Ωραία να γυρίζουμε και λίγο πίσω. Νομίζω θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα. Εντάξει. Σίγουρα. Λίγο πιο χαλαρά. Οδεύουμε και προς τη διακοπή. Ένα πολύ κρίσιμο 20ήμερο. Θεωρώ περισσότερο για τον Ολυμπιακό, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει περιθώριο να κάνει και καμιά ήττα. Δηλαδή, okay, σε καλή κατάσταση είναι. Μπορεί να πιστεύουν και να αισιοδοξούν ότι θα πάει τρένο, αλλά Ευρωλίγκα είναι. Όμως έχει πάρει τα αποτελέσματα που χρειάζονται. Έχουμε και ντέρμπι. Θα δούμε τώρα για την επόμενη εβδομάδα πότε θα το κάνουμε το podcast. Ίσως περιμένουμε το ντέρμπι. Λογικά θα το κάνουμε τρίτη. Ναι, για να είναι φρέσκα κουλούρια. Εντάξει, τι να πεις πριν από ντέρμπι. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Και με την ελπίδα ότι θα έχουμε μια ακόμα πολύ συναρπαστική εβδομάδα στη EuroLeague. Να κλείσω, ωραία. Κοίτα, κάτσε να δω. Άντε και με την νίκη. Εγώ έχω κόκκινο, αλλά χωρίς σήμα.
Την έχω τόσα χρόνια η κακομοίρα που πάει, έχει μείνει εξάστερη τόσα χρόνια. Ούτε εξάστερη για τόσα χρόνια. Καλά είναι, καλά είναι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, είναι καλή συνέχεια. Έξι, ναι. Δεν έχουν σβήσει τίποτα από το πλυντήριο. Όχι. Όχι. Μου είχε δώσει ο Παναθηναϊκός σε κάποια εποχή φανέλα με το επίθετό μου πίσω. Ήταν πεντάστερη και πήγε μετά από δύο χρονιά και έκανε το έκτο. Και δεν μπορώ να τη φορέσω. Μια χρονιά, εκείνη μάλλον που ανέφερε στο 10, ο Ολυμπιακός μας είχε κάνει δώρο καφετιέρες τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, με το σήμα του Ολυμπιακού. Εκείνη την εποχή μου γκαζέτα και πήγαινε παντού για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Τα καλύτερα δώρα, θα το πω τώρα, τα έχω πάρει από Ολυμπιακό, από Παπορισσάς Ολυμπιακού. Έχω ένα mini home cinema από τον Ολυμπιακό. Έχω ένα σάκο Nike από τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός δίνει πιο προσωποποιημένα δώρα. Ναι. Τα οποία συνήθως τα κάνω δώρο κι εγώ. Τότε ήταν πρόκριση. Όπως τα παίρνω, τα δίνω. Ναι, και μας είχε δώσει μια μεγάλη καφετιέρα, έτσι, θηρίο σιδερένια, σχεδόν επαγγελματική. Και την είχα πάει στη μαμά μου, θυμάμαι, και είχε χάρη την, είχε μέχρι, την ωραία, είχε πολλά ωραία χρόνια. Κάποια εποχή είχε δώσει, θυμάμαι, Ολυμπιακός, όταν είχαν βγει, πώς λεγότανε, iPod λεγότανε. Ναι, είχε δώσει και τέτοια, είχε δώσει ένα άλλο, είναι και φορτιστής με ξύλο. Θυμάμαι Θεόφιλο Τεριτζή να σκάει μύτη. Και πολύ ωραία Σάντες Νάικ, ναι, καλά το θυμάμαι. Στην αθλητική ήχο να σκάει ένα υπότιτλο και του λέω πάρε άλλο ένα βρε γύφτο, του λέω ζήτα το, ας τα δώσουν έτσι, τζάμπα τα παίρνουν κι αυτοί, λέω. Τέλος πάντων. Ωραία, λοιπόν. Λοιπόν, γεια χαρά την άλλη τρίτη πάλι και τα ξαναλέμε. Γεια σας.